Ναι, γιατί είναι σούπερ, έφυγε Λία. Είναι σούπερ. Έχεις λοιπόν τη Λία, την αδερφή σου τη Λία, έχεις και άλλα αδέλφια. Listen to me. Είναι, είναι λοιπόν μια και ήρθα. Ας σου πω μια ιστορία που δεν την ξέρουμε πολύ. Τι. Μέρες που είναι ένα μικρό κοριτσάκι με τα σπίρτα. Λοιπόν, η ιστορία δικιά μου είναι πραγματικά δύσκολη. Όταν λέω ότι είναι δύσκολη, εννοώ ότι είναι δύσκολη. Θες να παίξουμε στα blogs. Για πες μου, τι. Α, τώρα μου είσαι εξάψει τη φαντασία. Ναι, πώς δεν έχω. Είχα κι άλλη μια αδελφή που πέθανε. Συμβαίνουν αυτά. Ναι. Όταν ήμασταν μικρές, εγώ ήμουν 15 και η Λία ήταν. Εγώ ήμουν 14-15 και η Λία ήταν κοντά στα 12. Ήτανε μωρό, ήτανε. 12 παιδί. Χρονών, παιδί. Μιλάει. Σοκ στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Εγώ θα το ελαφρύνω το κλίμα. Έχω πάρει σοκ, γιατί, ναι. Γιατί γνωρίζοντας τι σου συνέβη μετά, λέω, δεν μπορεί και αυτό. Άρα εσύ είχες βιώσει την απώλεια από τα 15. Ω, ναι. Οκ. Και αυτός η οικογένεια πώς το ξεπεράς, από τι με πέθανε η αδελφή σου. Πρόσεξε, με τη χαρά σαν απόφαση. Και μιλάω λοιπόν με κανένα φίλο δύο που έχω και μου λένε, ρε παιδάκι μου, δεν θα σταματήσεις εσύ να βγαίνεις όποτε βγαίνεις και να μιλάς για θανατικά, για καταστροφές, για. Και η απάντηση που τους δίνω είναι ότι δεν μιλούσα τόσα χρόνια, ποτέ στη ζωή μου. Αποφεύγω συνεντεύξεις, αποφεύγω να μιλάω για μένα. Θεωρώ ότι ό,τι έχω να πω το λέω μέσα από τη δουλειά μου. Αλλά όταν μία φορά στα τόσα χρόνια αποφασίσω να βρεθώ κάπου, θέλω να μοιραστώ τη δικιά μου την εμπειρία με ανθρώπους που περνούν τα ίδια, για να λειτουργήσω σαν πάτημα για αυτούς. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι για μένα. Τώρα, δύο γυναίκες που μας ακούνε, δύο άνθρωποι που μας ακούνε και που περνάνε αυτή την απώλεια. Που πραγματικά κάνει ένα κράκ η γη και πέφτεις μέσα και νομίζω ότι τελειώσαν όλα. Δεν τελειώσαν όλα. Δεν τελειώσανε. Σταματάνε για λίγο, αλλά μετά θέλει να πάρεις την απόφαση και να πεις τώρα θα σταθώ στα πόδια μου και τώρα θα πάω παρακάτω. Και πιστέψτε με που σας το λέω, μετά η χαρά γίνεται μεγαλύτερη. Μετά η απόλαυση γίνεται μεγαλύτερη, γίνεται πολύ ουσιαστική. Ό,τι κερδίζεις στη ζωή μετά, το μικρό χαμόγελο, τη μικρή, το μικρό βηματάκι που θα κάνεις μπροστά, τη δουλειά που θα φέρεις εις πέρας, τη δουλειά που θα βρεις μέσα στην ανεργία, την απολαμβάνεις και είσαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Γιατί ξέρεις τι σημαίνει τίποτα. Αυτά. Είπα, το έκανα το μάθημα. Πάμε σελίδα παρακάτω. Η αδελφή σου από τι πέθανε. Ήτανε αρρώστησε, ήτανε κάποιο τροχαίο κάτι. Πώς. Όχι, πέθανε στα χέρια μου. Ξυπνήσαμε ένα πρωί και πέθανε. Πάθανε κεφαλικό ανέβρισμα. Μη βλέπεις μαμά. Μη σου τα θυμίζω. Ναι, αυτά. Και εσύ μπόρεσες να συνεχίσεις τη ζωή σου. Φυσικά. Αυτό που λέμε ότι. Και η Λία λοιπόν ήρθε μετά. Η Λία ήρθε, ήταν το στήριγμα των γονιών μου. Δηλαδή γεννήσανε μετά, και αυτό έχουμε και μεγάλη διαφορά με τη Λία. Α, γεννήσαν μετά άλλο ένα κοριτσάκι. Κάναν άλλο ένα κοριτσάκι, το οποίο εγώ. Αχ, τι έχει περάσει το Λιάκι στα χέρια. Θέλω να μου πεις αν αυτό. Τι έχει περάσει το Λιάκι στα χέρια μου, σου λέω. Δεν μπορείς να φανταστείς. Εγώ το μεγάλωνα αυτό όταν ήταν μικρό. Και δεν μου λες, επειδή λένε ότι όταν μια οικογένεια βιώσει, μια μάνα ας πούμε, αν βιώσει την απώλεια, αν χάσει παιδί, τελείωσε, δεν το ξεπερνάει ποτέ. Εσύ μας λες ότι όχι. Τα πάντα ξεπερνιούνται. Αυτό λες. Γιατί εγώ έχω μεγαλώσει και συνεχίζω να έχω την πεποίθηση ότι αν υπάρχει απώλεια παιδιού, τελειώνει η ζωή εκεί. Όμως, δεν τελειώνει η ζωή εκεί. Όχι, δεν τελειώνει η ζωή εκεί. Πρόσεξε, η ζωή δεν τελειώνει όταν έχεις ανθρώπους δίπλα σου που σε αγαπάνε και που μπορείς να στηριχτείς σε αυτούς και να αντλήσεις και να δώσεις δύναμη. Τι είναι η ζωή, αυτή η σχέση δεν είναι. Τι είναι η ζωή, μωρέ, το έχουμε πάρει λίγο στραβά. Βλέπω ανθρώπους επειδή χρωστάνε στην εφορία να έχουν δυστυχήσει και να μην μπορούν να σηκωθούν από τα πόδια τους. Νέοι άνθρωποι, έτσι, μπα, φυσάνε, ξεφυσάνε, αχαχούχα. Και τους λέω, με τα καλά σας. Αν ήμουν εγώ 20 χρονών και αντιμετώπιζα την ανεργία, θα πιάνα την πέτρα και θα τη έβγαζα το ζουμί, αστείευεσαι. Θα σε σταματήσει μια τέτοια δυσκολία. Δεν σε σταματάει η ίδια η έννοια του τέλους της ζωής. Όταν έχεις ανθρώπους δίπλα σου για να τους δώσεις και για να σου δώσουν. Αυτό είναι. Ξέρεις κανέναν την ώρα που πεθαίνει να λέει γιατί ρε γαμώ το ούψ, μπιπ. Γιατί ρε, δεν δούλεψα λίγο παραπάνω σε όλη μου τη ζωή. Τι λέμε όταν φτάνουμε στο τέλος μας, γιατί δεν είχα δύο ανθρώπους να αγκαλιάσω, γιατί δεν έμεινα περισσότερο με τα παιδιά μου, γιατί δεν πήγα δύο φορές παραπάνω στη Θεσσαλονίκη, μαμά.
Κατάλαβες, αυτά η αγάπη είναι που σε παίρνει από το χέρι και σε κατεβάζει, σε πηγαίνει πιο πέρα. Η αγάπη σου δίνει τη δύναμη να κάνεις τα πάντα. Αρκεί αγάπη. Να αναπνέουμε και να αγαπάμε, τίποτα άλλο. Εντάξει, θέλει και 2-3 φράγκα. Ναι, θέλει. Να πληρώνουμε και κανένα χαρδούβελι που μας έχει βάλει στο μάτι και μας ξεζουμίζει. Θέλει να έχουμε και φαγητό στο τραπέζι, δεν το συζητώ. Ναι, αλλά όταν είμαστε υγιείς, τα φτιάχνουμε την αρχή. Αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Αυτή τη δύναμη εσύ, πού την γεννήθηκες δυνατή? Γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι δυνατοί. Δεν το ξέρω αυτό. Δηλαδή, τι να σου πω, γεννήθηκα δυνατή. Οι δυσκολίες σε δυναμώνουν. Όσο πιο έτοιμα τα έχεις όλα, τόσο πιο πολύ μαλθακός γίνεσαι. Όχι, δεν το δυναμώνουν όλο τον κόσμο με δυσκολίες. Έχω δει κόσμο που με τις δυσκολίες περνάει σε κατάθλιψη και παρέτηση. Ναι, γιατί δεν. Και έχω δει κόσμο σαν και σένα. Η ισορροπία είναι πολύ λεπτή. Δηλαδή, όταν είσαι στην κόψη και έχεις. Η κόψη τι είναι? Γκρεμός δεξιά, γκρεμός και αριστερά. Κόψη. Και πρέπει να ισορροπήσεις εκεί. Έχεις μία επιλογή μπροστά σου. Να τραβήξεις την ευθεία αυτή. Πονάει η ευθεία, είναι κόψη. Πονάει, αφήνει σημάδια. Πηγαίνεις όμως, σε βγάζει κάπου. Ή λες τον εύκολο δρόμο. Για μένα είναι πιο εύκολο να παραιτηθείς και να πεις είμαι χάλια. Ζω την απόλυτη δυστυχία. Αφήστε με, μου μιλάτε. Είμαι δυστυχισμένος. Ναι. Δεν έχω δουλειά. Έχασα τους δικούς μου. Είμαι με χώρισε ο άντρας μου. Με κεράτωσε η γυναίκα μου. Δεν έχω αυτό, δεν έχω εκείνο. Ναι. Με βρίζουν στη δουλειά μου. Κόβουν την εκπομπή. Ξέρω εγώ για τον τηλεοπτικό χώρο. Γιατί δεν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δυστυχούν επειδή τους κόβουν την εκπομπή? Δεν δυστυχούν. Αρρωσταίνουν. Άγια σου. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν. Και κάθεσαι. Και λες, εγώ είμαι δυστυχισμένος. Άγια σου. Μπράβο. Μην είσαι δυστυχισμένος. Πόσο θα καθίσει έτσι?